Έχει άλλα μικρά μέσα, άμα θέλει να αγοράσει. Τον καλλιτέχνη κύριο Γιώργο Μουζουρίδη, ο οποίος με τη δουλειά και τα έργα του μας έχει αποδείξει ότι είναι ένα μεγάλο διαμάντι για την πόλη μας τη Λεμεσό. Με την παρουσίαση και τα εγγένεια της εκδήλωσης θα εγγενιάσει με την παρουσία της εδώ πέρα η πρόεδρος της Βουλής, η κυρία Ανίτα Δημητρίου. Από το πρωτοπρεσβύταρο. Η αποστή στο ελαιός εφημονολάτης αυτών ηγεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή μου. Για Θεοτό και Παρθέν τα χειρόνυμα τα έργα τα εύθυνον. Κύριος ο Θεός, ο Άγιος Ισχυρός, ο Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημών. Ο Άγιος ο Θεός, ο Δικαινή και σώνας τον αιώνα μην. Ο Άγιος ο Θεός και αλήθεια συνήντησαν πρόσκομεν. Ευδόκησας, Κύριε, την γη όλων έργων προείσταστε, είπε πιστευκότες στο Θεό. Το αυτά έστε τη γάραν ωφελείς και μάταιοι, ερετικών αλληλούια, σοφία, ορθία, ακούσομεν του Αγίου. Εκ του καταμαθαίων Αγίου Ευαγγελίου των άγνωστων έξω και καταπατήστε υπό των ανθρώπων, ούτε λάμψα το φως ημών έγκρωστε των ανθρώπων. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι, εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ της του Κυρίου δεηθώμεν. Τον αγιασμόν οίκον πάσμου της ουραντής και ρώταν εξεδηρίων, όντισον τα κράτος νυν και έγιος όρας των αιώνων, ειρήνη πάση, τα σκεφαλάς ημών του Κυρίου πλήνομεν. Σώσον, Κύριε, το λαό σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και των σοφιλάτων δια του σταυρού σου πολιτεύμων. Νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων πίτευμα. Σώσον, Κύριε, τον λαό σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και των σοφιλάτων δια του σταυρού σου πολιτεύμων. Τον σώδων μας αξίσον πίσον Θεοτό και Παρθένε, ορορώσα τα πλημελήματα ημών. Η ζωή, ο θάνατος και αναμεσής η τέχνη. Νίκος Εγκονόπουλος. Αγαπημένε μας Γιώργο Μουζουρίδη. Δημοτική Σύμβουλη, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, εκπρόσωποι οργανωμένων συνόλων. Έχω δει με εντυπωσιασμό αρκετούς καλλιτέχνες, οικαστικούς, κεραμιστές, μαζί μας εκλεχτοί προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι. Είναι πραγματικά με ιδιαίτερη χαρά που βρίσκομαι σήμερα εδώ στον εκθεσιακό χώρο του διακεκριμένου καλλιτέχνη Γιώργου Μουζουρίδη για να τελέσουμε μαζί τα απόψινα εγγένεια της νέας του έκθεσης γλυπτικής και ζωγραφικής. Καταρχάς, χωρίς καλά-καλά να δω ακόμη την έκθεση, έχω πραγματικά εντυπωσιαστεί από τον τόσο ξεχωριστό χώρο που έχει διαμορφωθεί από τον ίδιο τον καλλιτέχνη για να αγκαλιάζει το κάθε του έργο. Κάποιος όταν παρατηρήσει προσεκτικά τα έργα του Γιώργου Μουζουρίδη, πίνακες ζωγραφικής γλυπτά με ανθρώπινες μορφές και διακοσμητικά πύληνα αντικείμενα, μπορεί να αντιληφθεί την ανήσυχη καλλιτεχνική του φύση, να θαυμάσει την προσωπική οικαστική του παρέμβαση. Όσον αφορά τα γλυπτά με ανθρώπινες μορφές, σε αυτά κυριαρχούν ο ερωτισμός, η λεπτομέρεια και η κίνηση, στοιχεία που δημιουργούν στον επισκέπτη την ψευδαίσθηση του αληθινού. Συνακόλουθα είναι εμφανής η αγάπη του δημιουργού για το ανθρώπινο σώμα, την ομορφιά, την ευεξία, αλλά και η ανάγκη του να διαφυλάξει τη σχέση μεταξύ μορφής και περιεχομένου.
Η επιρροή του σύγχρονου κεραμίστα και γλύπτη Γιώργου Μουζουρίδη από κορυφαίους Ιταλούς δημιουργούς είναι καταφανής εάν παρατηρήσει κανείς την ιδιαίτερη τεχνοτροπία του, καθώς ο ίδιος διαβάζοντας το βιογραφικό του ολοκλήρωσε τις σπουδές του στον κλάδο της αρχιτεκτονικής στη Ρώμη, όπου απέκτησε διδακτορικό τίτλο. Κατ' επέκταση, η μοναδική τεχνική κατασκευής και υλοποίησης σε συνδυασμό με την προσωπική του εικαστική αναζήτηση και έκφραση οδηγούν πραγματικά σε ένα άρτιο αποτέλεσμα. Είναι βέβαιο πως τα χρόνια που έζησε ο καλλιτέχνης στην αιώνια πόλη έχουν γράψει ανεξίτηλα στον ψυχισμό του, επηρεάζοντας γενικότερα την ίδια την ιδιοσυγκρασία του. Ωστόσο, ο αγαπητός Γιώργος επέλεξε να επιστρέψει στον τόπο που γεννήθηκε και μεγάλωσε, στην αγαπημένη του πόλη την Λεμεσό. Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ στην ίδια την τέχνη, στην αξία αυτής καθεαυτής, αλλά και στη συμβολή της στη ζωή μας. Αδιαφυσβήτητα, η τέχνη είναι τρόπος σκέψης, είναι τρόπος ζωής, είναι βίωμα. Σε κάθε της έκφανση, η τέχνη αποτελεί λύτρωση για τον άνθρωπο, αλλά και για τον δημιουργό, που διοχετεύει τα συναισθήματα του σε ένα δημιούργημα, όσο και για τον δέχτη, τον επισκέπτη δηλαδή μιας έκθεσης στην προκειμένη περίπτωση, που ερμηνεύει το δημιούργημα, διαβάζοντας το συναισθηματικό κόσμο του πρώτου και εμβαθύνοντας παράλληλα σε ένα δικό του ταξίδι αυτογνωσίας, εξού και όπως λένε πολλές φορές οι ίδιοι εικαστικοί, εναπόκειται στον καθένα από εμάς για το πώς θα μεταφράσουμε και τι επεξήγηση θα δώσουμε στο ίδιο το έργο το οποίο μας κεντρίζει τον ενδιαφέρον. Θα μπορούσαμε εύλογα να παρομοιάσουμε την τέχνη με ένα διάβλο επικοινωνίας συναισθημάτων και σύνδεσης ψυχών. Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια ο άνθρωπος έχει απομακρυνθεί από τα καλλιτεχνικά δρόμενα. Και αυτό, όπως είμαι βέβαιη, δεν εναπόκειται στην αδιαφορία των Κύπριων πολιτών, αλλά στους απαιτητικούς ρυθμούς της καθημερινότητας, στην απογοήτευσή τους από γεγονότα που βιώνουμε είτε στην Κύπρο είτε διεθνώς, καθώς και σε μια γενικότερη αβεβαιότητα που περιφέρεται μετέωρη και ανενόχλητη. Είναι ανάγκη, κυρίες και κύριοι, σεβαστό ιερατείο, να επιδιώξουμε και σε ατομικό επίπεδο και σε συλλογικό κοινωνία συνεχή επαφή με τον πολιτισμό, τις τέχνες και τα γράμματα. Και αρκεί μόνο να σκεφτούμε πώς θα έμοιαζε ο κόσμος μας χωρίς αυτά. Θα ήταν άχρωμος, θα ήταν άοσμος, θα ήταν ανούσιος. Κυρίες και κύριοι, ως Βουλή των Αντιπροσώπων, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι στηρίζουμε έμπρακτα και με κάθε τρόπο την καλλιτεχνική δημιουργία και χρειάζεται στην Κύπρο επιτέλους να κάνουμε περισσότερα για αυτή την κατηγορία και αντιλαμβανόμαστε πλήρως τη σημασία της αναγνώρισης και του επένου για κάθε καλλιτέχνη ξεχωριστά. Οπότε, θεωρώντας και εγώ η ίδια ότι είναι εξέχουσα σημασία, τόσο η αναγνώριση της προσφοράς τέτοιων καλλιτεχνών όπως ο Γιώργος, αλλά και προς την ίδια την κοινωνία, όσο και η απόδοση της δέουσας τιμής, επιτρέψτε μου να εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια στον πολύ ταλαντούχο και αγαπητό Γιώργο, τον οποίο και ευχαριστούμε που μας δίνει την ευκαιρία απόψε να συμμετέχουμε στο δικό του ταξίδι δημιουργίας και να θαυμάσουμε τα έργα. Ας αφαιθούμε λοιπόν μαζί, φίλες και φίλοι, και ας ταξιδέψουμε σε αυτόν τον κόσμο της τέχνης, πολύ καλύτερος νομίζω από τον κόσμο το δικό μας, να αφιερώσουμε χρόνο σε κάθε μία από τις εξαιρετικές αυτές δημιουργίες και να αγγίξουμε μαζί για ακόμα μια φορά πτυχές από την ψυχή του Γιώργου. Άλλωστε, όπως είχε πει εύστοχα ο σπουδαίος θεατρικός συγγραφέας Ευγένιος Ιονέσκο, ένα έργο τέχνης είναι πάνω απ' όλα μια περιπέτεια του μυαλού. Ξανά θερμά συγχαρητήρια, φίλε Γιώργο, είναι τιμή μου να βρίσκομαι. Στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Μια χαρά. Κάποιος δεν θα σας... Πάμε μαζί. Thank you.
Πεςτε μας λίγα λόγια για την έκθεση και πώς σας έχει φανεί. Είμαι εντυπωσιασμένη. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να επενέσω εγώ τον Γιώργο τον Μουζουρίδη. Μιλάνε τα έργα του. Ένας άνθρωπος με ένα ιδιαίτερο ψυχισμό. Φαίνεται εξάλλου ο οποίος καταφέρνει να παντρεύει γλυκτική ζωγραφική με ένα μοναδικό τρόπο, να επικοινωνίζει φιγούρες από την καθημερινότητα, από την ιστορία, αλλά και από την ίδια τη φαντασία του. Νομίζω να το συγχαρούμε τον Γιώργο, ο οποίος μας δίδει την ευκαιρία σήμερα να βρισκόμαστε εδώ, να το ευχηθούμε να συνεχίσει να μας εμπνέει και να εμπνέεται, αλλά και να συμβάλλει σε αυτό το σπουδαίο χώρο που ονομάζεται τέχνη, στην οποία θα πρέπει και ως πολιτεία να κάνουμε πολύ περισσότερα πράγματα. Είναι κάτι που πρέπει να επενδύσουμε και αυτό είναι η τέχνη και ο πολιτισμός. Όταν χαίρομαι πραγματικά που μου δόθηκε ευκαιρία να βρίσκομαι εδώ και διαβεβαιώ ότι ως Βουλή των Αντιπροσώπων θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να στηρίζουμε τέτοιου είδους εκθέσεις, τις οποίες έχουμε ανάγκη, θεωρώ, περισσότερο από ποτέ. Πολλές φορές μέσω της τέχνης και του πολιτισμού μπορεί να μεταφέρεις πολύ περισσότερα μηνύματα από ότι με διαφορετικό τρόπο. Και εγώ σας ευχαριστώ. Ασφαλώς είμαι πελάτης. Έχω διακοσμήσει και το σπίτι μου και των παιδιών. Τον έζησα στη δημιουργία του, δηλαδή αμέτρητα βράδια. Θεωρώ ότι όχι μόνο ξεχωρίζει, είναι, να το πω, όχι μόνο εξαιρετικός, είναι κάτι που δεν το πιάνει ο ανθρώπινος νους. Δηλαδή νομίζεις ότι θα σου μιλήσουν, βγάζουν ψυχή που δεν το είδα, ειλικρινά, σε καλλιτεχνή. Νομίζεις θα σου μιλήσουν, έχω ψυχή, σε κοιτάζουν. Είναι απίστευτο, είναι απίστευτο. Είναι εξαιρετικά όλα όπως πάντα. Μπορώ να πω ότι εγώ ίδια έχω έναν υπέροχο άγαλμα του κύριου Γιώργου σπίτι μου, όπως και ο αδελφός μου. Πάντως σήμερα έβαλα δύο υπόψη μου, τα οποία είναι πανέμορφα. Όπως πάντα ξεπέρασε τα όρια που μπορεί να έχει ένας καλλιτέχνης. Πώς σας φάνηκε η έκθεση? Είναι πάρα πολύ ωραία η δουλειά του, πολύ περιποιημένη. Είμαστε χαρούμενοι που ήρθαμε, περάσαμε τέλεια. Αυτό είναι πολύ καλά.
Χαρά. Τι άλλο. Έγινε. Πώς νιώθετε σήμερα? Έχετε ακούσει πάρα πολύ καλά σχόλια. Θετικά, ο κόσμος έχει μείνει αρκετά εντυπωσιασμένος και στα μάτια τους είδαμε να χαίρονται τέχνη. Ειλικρινά, νιώθω πολύ περήφανος και πάρα πολύ ικανοποιημένος που τον κόσμο που έχει έρθει εδώ για να δει αυτήν την ξεχωριστή έκθεση, η οποία είναι μοναδική. Τι να περιμένουμε άλλο από σας, γιατί έχετε μέσω της τέχνης σας έχετε κάνει τον κόσμο να ενθουσιάζεται, να προσμένει το κάθε καινούργιο που φτιάχνετε εσείς ο ίδιος με τα χέρια σας. Τι άλλο μπορούμε να περιμένουμε από εσάς? Οτιδήποτε. Οτιδήποτε με προβληματίζει, μπορώ να το μεταφέρω στον πυλό. Το έργο που παρομοιάσατε την Κύπρο, μπορούμε να μας πάρετε κοντά να το δούμε και να μας κάνετε δήλωση γι' αυτό? Βεβαίως. Πού είναι, πάμε, γιατί θέλω να μας κάνει και δήλωση. Είναι έξω αριστερά. Γι' αυτό σας το έργο. Πολλά έχουν ακουστεί. Εσείς τι έχετε να μας πείτε γι' αυτό? Αυτό το έργο είναι η αρπαγή της Κύπρου. The Rape of Cyprus. Δηλαδή? Από αριστερά, αυτός ο άντρας συμβολίζει την Ελλάδα, τον Έλληνα, ο οποίος στέκεται ακριβώς δίπλα από την Κύπρο και κρατά την Κύπρο, την γυναίκα αυτή, από τη μέση που είναι το στομάχι που γίνεται οικειοφορία. Και προστατεύει, προσπαθά να προστατεύσει τον καρπό, τη γονιμότητα, την συνέχεια. Απ' την άλλη πλευρά, από τα δεξιά, είναι ο Τούρκος εισβολέας ή ο Άραβας κατακτητής που είχαμε στο παρελθόν, πριν τις άλλες κατοχές, τις αγγλικές, τις φράγκικες, τις οθωμανικές κτλ. Εν ολίγης, το κέντρο να απεικονίζεται, στέκεται η Κύπρος, που είναι το επίκεντρο της Μεσογείου, που βασικά τι είναι η Κύπρος? Είναι το μήλον της Έριδος, θα το πω κυπριακά, κάπως πιο διαφορετικά, απλά ομά και λιτά, είναι η πόρνη της Μεσογείου. Μισό λεπτό να περάσει ο κόσμος για να το ξανακούσουμε να πει. Όχι εκεί, λοιπόν. Πες το ξανά. Τι είναι? Μόνο λέξη αυτό που είπε. Είναι η πόρνη της Μεσογείου. Όλοι θέλουν να την κατακτήσουν, να την αποκτήσουν, να την πηδήξουν, να την ποδοπατήσουν. Εγώ με αυτόν το έργο θα λύσω το κυπριακό.